Πολύ άβολα εδώ μέσα, παιδιά. Χαίρετε. Είμαι ο πατέρας στην Ιστοκλή. Τι ώρα είναι? Ώρα για πνευματική γυμναστική. Τελικά, εδώ στον καναπή είναι πιο αναπαστικά από το φέρετρο. Έπρεπε να βάλεις ένα στρώμα γιόγο. Δεν πειράζει. Έτσι όπως ανεβαίναμε στην έμεση για να πάρουμε καθαρό αέρα, βλέπουμε το γραφείο τελετό του Γιώργου του Δρακούλη. Λέω, φίλος είναι, να περάσουμε από μια καλή μέρα. Και έτσι όπως είχε στρωμένο και το φέρετρο, λέω, δεν κάνουμε και ένα επεισόδιο που θυμήθηκα τώρα. Ήταν ένας ζηλωτής ιερέας. Πριν από αυτό μας έδωσε και ένα αναμνηστικό έτσι για να έχουμε μνήμη θανάτου. Εδώ μπορείτε να βάλετε και σοκολατάκι. Ήταν ένας ζηλωτής ιερέας, ο οποίος πονούσε πάρα πολύ, γιατί έβλεπε ότι το ποιμνιό του, οι πιστοί δεν έρχονταν στην εκκλησία. Προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο, με ελεκτικά κηρύγματα, με φλογερά κηρύγματα, με παροτρύνσεις, με παραδείγματα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να τους πείσει να έρθουν στη Θεία Λειτουργία. Έκανε κατηχητικά, έκανε συνάξεις νέων, τα πάντα, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Προσευχή κάθε μέρα, τίποτα, χτυπούσε την καμπάνα και ήταν μόνο αυτός, ο ψάρτης και ο επίτροπος, όπως συνήθως συμβαίνει σε μικρά χωριά. Τότε παίρνει μια γενναία απόφαση να κάνει κάτι τρανταχτό. Τι κάνει, πάει σε ένα γραφείο τελετών, βγάζει κηδιόχαρτα και λέει: αύριο στις 11 το πρωί κηδεύουμε την εκκλησία. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Έτσι λοιπόν, από περιέργεια, σχεδόν όλο το ποιμνίο ήρθε και γέμισε την εκκλησία. Τι γίνεται, εκεί που ξεκινάει την τελετή, κάποια στιγμή πάνε να προσκυνήσει το φέρετρο. Και εκεί που προσκυνά, τι βλέπω? Ένα μεγάλο καθρέφτη. Και στον καθρέφτη, ποιον έβλεπα? Τον εαυτό του. Και τι θέλω να πούμε αυτό, ποιητής? Ότι από τη στιγμή που εγώ, εσύ, ο άλλος, δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν πηγαίνουμε στη λατρευτική σύναξη, είμαστε πεθαμένοι πνευματικά. Οπότε εμείς είμαστε εκκλησία και όχι οι παπάδες, και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε ως βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί να βρισκόμαστε παρόντες ψυχή και σώμα της στη λατρεία. Γι' αυτό και οι πατέρες θέσπισαν ότι κάποιος, αν απουσιάσει από την Θεία Λειτουργία για τρεις συνεχόμενες Κυριακές χωρίς προφανή αιτία, αυτός να αφορίζεται, να αποκόπτεται, δηλαδή να δηλώνεται με αυτόν τον τρόπο ότι πέθανε πνευματικά. Αν μέχρι τώρα αποφεύγατε για οποιονδήποτε λόγο να πάτε στην εκκλησία, ή δεν σας άρεσε ο παπάς, ψάλτης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, από εδώ και πέρα να κάνετε μια καινούργια αρχή και να πηγαίνετε όσο μπορεί ο καθένας στην Θεία Λειτουργία και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα έκανε για μας. Πρώτον που μας δημιούργησε, μας έδωσε τα πάντα και που πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για να αναστηθούμε κι όλοι εμείς. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Αν ανατριχιάσατε, μην πατάτε τίποτα. Κοινοποιήστε το, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχνάτε να γυμνάσετε την ψυχή σας.